Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Το πράσινο φως για την επένδυση του έργου Χρυσού στο Πέραμα από την εταιρεία Χρυσορυχία Θράκης έδωσε σήμερα με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Υπουργείο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της προμελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ύστερα από τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης για τη λειτουργία και κατασκευή του έργου. Λίγες ημέρες μετά την επίσημη τοποθέτηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανάσου Μωραΐτη στη Βουλή για την επένδυση έργο Χρυσού στο Πέραμα, λέγοντας πως είναι ζήτημα ημερών η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της προμελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σήμερα το ΙΠΕΚΑ ανακοίνωσε πως νομοδοτεί θετικά για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: γνωμοδοτούμε θετικά, ύστερα από τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις επεξεργασίας προς παραγωγή χρυσού στο Πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, σύμφωνα με την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύουν την παρούσα γνωμοδότηση. Συνοπτικά, το παραπάνω έργο περιλαμβάνει εκμετάλλευση του χρυσοφόρου κοιτάσματος στην περιοχή του Περάματος, εμπλουτισμό του εξορισσόμενου μεταλλεύματος και εγκαταστάσεις επεξεργασίας του συμπυκνώματος προς παραγωγή χρυσού. Η περιβαλλοντική ευαισθησία των περιοχών που ενδέχεται να φυγούν από το έργο ή τη δραστηριότητα, χρήσης γης, φυσική πόρη, αφομοιωτική ικανότητα περιβάλλοντος σε ευαίσθητες περιοχές. Αναμένονται αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους στην περιοχή του Περάματος, οι οποίες θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναμένεται να μετριαστούν με τη λήψη κατάλληλων επαναρθωτικών μέτρων. Η προτινόμενη από την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση χρήση των φυσικών πόρων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου γίνεται με ορθολογικό τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιμέρους δραστηριότητες του έργου, όπως την εκμετάλλευση, στον εμπλουτισμό, στη διαχείριση υδάτων, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας προς παραγωγή χρυσού. Τα ωφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος. Θα προκύψουν σημαντικά ωφέλη για την εθνική οικονομία ως αποτέλεσμα κυρίως της ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας, της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και της αύξησης των συναλλαγματικών πόρων της χώρας, αλλά και των θετικών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, με την ενίσχυση περιφερειακών δευτερογενών οικονομικών δραστηριοτήτων και την αύξηση των θέσεων εργασίας.